Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Παρακολουθείτε το σύντομο δελτίο ειδήσεων του Start με τον Βαγγέλη Καποδίστρια. Και τη Χρυσάνθη Μινά. Δεν κατέστη δυνατή και χθες, έπειτα από ολονύχτιες διαπραγματεύσεις, η προσπάθεια επίτευξης συμφωνίας στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας, η οποία υπέστη βαρύ πλήγμα από την πανδημία του κορονοϊού. Σύμφωνα με το Reuters, μια εισήγηση που προβλέπει επιχορηγήσεις 400 δισεκατομμυρίων ευρώ, ποσό δηλαδή χαμηλότερο από τα 500 δισεκατομμύρια ευρώ που είχαν αρχικά προταθεί, απορρίφθηκε από τον Βορρά που ανέφερε ότι το μέγιστο ποσό θα πρέπει να κυμανθεί στα 350 δισεκατομμύρια. Την παρέμβαση εισαγγελέα προκάλεσαν στοιχεία που αποκάλυψε Καθημερινή για την υπόθεση πυρκαγιάς στο μάτι, αλλά και η μήνυση που κατέθεσε ο αξιωματικός της πυροσβεστικής Δημήτρης Λιώτσος, ο οποίος σύμφωνα με όσα ήταν το φως της δημοσιότητας, δέχτηκε πιέσεις ανωτέρου, προκειμένου να μην καταδείξει ως πραγματογνωμένος εισαγγελέας ευθύνες αρμοδίων για τραγική διαχείριση κατάστασης καθ' όλη τη διάρκεια της επέλασης φωτιάς. Ο περιστάμενος εισαγγελέας πρωτοδικών, Βαγγέλης Ιωαννίδης, δίδαξε την ενέργεια ποινικής έρευνας για όσα δημοσιοποιήθηκαν σχετικά με τις πιστικές αποδείξεις υποκαθεστώς απειλής που δέχθηκε ο κ. Λιώτσος. Ο τελευταίος είχε αναλάβει την εισαγγελική εντολή να συντάξει πόρισμα για τέτοιες τραγωδίες στο πλοίο της έρευνας που διενεργήθηκε από τρεις εισαγγελίες αμέσως μετά τη φωτιά. Τέλος, τον κεφαλικό φόρο 10% στα ποσά που δίνουν οι γονείς στα παιδιά τους για την απόκτηση πρώτης κατοικίας βάζει το φορολογικό νομοσχέδιο. Όπως ορίζεται ρητός, ο φόρος υπολογίζεται πλέον με την κλίμακα για αγωνικές παροχές ακινήτων, άρα ως τις 150.000 ευρώ δεν υπάρχει ίχνος φόρου. Ειδικότερα καταργείται η αυτοτελής φορολόγηση των χρηματικών δωρεών και γονικών παροχών που συνιστώνται από τους γονείς προς τα τέκνα τους για την αγορά πρώτης κατοικίας, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπο των δωρεοδοχών τέκνων οι προϋποθέσεις και την χάνουν της απαλλαγής πρώτης κατοικίας του άρθρου 1. Συγκεκριμένα προβλέπεται ότι για τον υπολογισμό του φόρου χρηματικών δωρεών και γονικών παροχών που συνιστώνται από τους γονείς προς τα τέκνα τους για την αγορά πρώτης κατοικίας εφαρμόζονται διατάξεις του άρθρου 29 του Κώδικα Φορολογίας κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών. Με αφορμή την ολοκλήρωση κατάθεση επενδυτικών σχεδίων του προγράμματος Leader για τις περιοχές Κέρκυρα, Λευκάδα, Παξίδια, Πόντια Νησιά και λίγο το τεράστιο επενδυτικό ενδιαφέρον που υπάρχει, η Διοίκηση Ανιών πραγματοποίησε ενημερωτική συνέντευξη τύπου. Πάμε να δούμε όσα είπε ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανιών, Γιάννης Τρεμπεγκλής. Η συμμετοχή έφτασε, ξεπέρασε τα 16 εκατομμύρια, που σημαίνει αν είχαμε τη δυνατότητα της πύρους χρηματοδότησης, στην αγορά θα είχαμε κινητικότητα και δραστηριότητα επενδυτική γύρω στα 30 εκατομμύρια. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να πούμε ότι υπάρχει μεγάλη συμμετοχή και στον τουρισμό όπως ήταν και αναμενόμενο. Υπάρχει από τους Δήμους και της Λευκάδος και των Παξών και βεβαίως τα διαπόδια και τους Βόρειας και Νότιας και Κεντρικής Κέρκυρας. Δεν υπήρχε μεγάλη, αν θέλετε, συμμετοχή στη μεταποίηση, κάτι που είναι στόχος του Διοικητικού Συμβουλίου και όλων εμάς, γιατί πρέπει να στηριχθεί ο πρωτογενής τομέας. Γνωρίζουμε και μέσα από την κρίση, νομίζω ότι όλοι έχουμε καταλάβει την ανάγκη να ρίξουμε βάρος στον πρωτογενή τομέα. Αυτό θα το κάνουμε στο μέλλον με καλύτερη ενημέρωση για περισσότερη συμμετοχή σε άλλα προγράμματα. Όμως σήμερα θέλω να πω και να ευχαριστήσω ότι στην Ανιών επέδειξαν εμπιστοσύνη οι επενδυτές. Γνωρίζουν χρόνια τη διαδρομή της και γνωρίζουν ότι ό,τι αναλαμβάνει το ολοκληρώνει στο ακέραιο. Στην κατασκευή του αλετών εντός του Μόνου Ρεπό για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών του χώρου προχωρά ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, αποκαθιστώντας κτίριο υποσταθμού της ΔΕΗ που βρίσκεται κοντά στην είσοδο του κτήματος. Η σχετική σύμβαση υπεγράφει σήμερα μεταξύ του αρμόδιου αντιδημάρχου Νίκου Καλόγερου και την ανάδοχο του έργου του. Το κτήμα του Μόνου Ρεπό είναι γνωστό βέβαια ότι αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά μνημεία της Κέρκυρας και εντός αυτού εκτελούνται εργολαβίες αποκατάστασης, συντήρησης και ανάδειξης κτιρίων. Στα πλαίσια της γενικότερης προσπάθειας διάσωσης και αναβάθμισης, εντάσσεται και ο σχεδιασμός για την κατασκευή των τουαλετών που θα εξυπηρετήσουν τους εισερχόμενους στο κτήμα επισκέπτες. Το έργο, το οποίο σήμερα συμβασικοποιήθηκε, περιλαμβάνει την αποκατάσταση του κτηρίου, καθαρισμούς, κατασκευή απαραίτητων δικτύων, συντηρήσεις, επισκευές, πλακοστρώσεις, χρωματισμούς, τοποθέτηση ειδών υγιεινής, διαμόρφωση ράμπας και περιβάλλοντος χώρου. Και ο προϋπολογισμός του ανέρχεται στα 41.404.000 ευρώ.
Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Νίκος Καλόγερος, σε δήλωσή του, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την σημερινή υπογραφή της σύμβασης και τόνισε ότι με την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έργου, οι παρεχόμενες υπηρεσίες στους επισκέπτες αναβαθμίζονται αισθητά. Εδώ και 2 εβδομάδες έχουν ξεκινήσει τα δρομολόγια για το Βίδο με κερκυραίους και τουρίστες να έχουν την ευκαιρία να επισκεφτούν ξανά το νησί. Το Start μίλησε με τους πρώτους επισκέπτες, καθώς και με τον ενταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο Σπύρο Νεράτζη για τον εβδομαδιαίο απολογισμό. Πάμε να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ. Από τις 10 Ιουλίου έχουν ξεκινήσει τα δρομολόγια από και προς το νησί του Βίδο, χωρίς φυσικά τις κατασκηνώσεις και τη δραστηριότητα που αναπτύσσονταν τα προηγούμενα χρόνια λόγω κορονοϊού. Η αφετηρία παραμένει ίδια όπως και τα προηγούμενα χρόνια. Και τα δρομολόγια ξεκινούν από τις 7 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Εδώ και μια εβδομάδα τα δρομολόγια των Βίδο έχουν ήδη ξεκινήσει. Κάθε ολόκληρη ώρα υπάρχει εδώ ένα καέκι το οποίο μεταφέρει τους επιβάτες από την Κέρκυρα στην νησίδα. Η τιμή του εισιτηρίου για την μετάβαση και την επιστροφή είναι 2 ευρώ. Χρηματικό αντίτιμο δεν θα πληρώσουν οι υπάλληλοι του Δήμου που μεταβαίνουν στο Βίδο για υπηρεσιακούς λόγους, οι πρόσκοποι οδηγοί, τα μέλη Καπίδημου Κέρκυρας, οι πολίτεκνοι καθώς και τα άτομα με αναπηρία εφόσον αυτοί επιδεικνύουν την ταυτότητά τους. Αντίτιμο θα πληρώσουν επίσης τα παιδιά ηλικίας μέχρι 12 ετών καθώς και μέλη συλλόγων και φορέων που βοηθούν στη λειτουργία της νησίδας Βίδο έχοντας βεβαίωση των υπηρεσιών του Δήμου. Το καέκι που εκτελεί τα πρώτα δρομολόγια έχοντας κάνει τις κατάλληλες εργασίες μοιάζει καινούριο και οι επιβάτες δεν κρύβουν τον ενθουσιασμό τους που έχουν τη δυνατότητα να επισκεφθούν ξανά το Βίδο. Έρχεστε? Όχι, είναι 5η, 6η. Δηλαδή έρχεστε σχεδόν κάθε μέρα, έτσι? Κάθε μέρα. Και τώρα που πάτε, έχει καθόλου κόσμο εκεί? Όχι, ωραία είναι. Άρα σας αρέσει να μην έχει πολύ κόσμο? Πού να πάω σε άλλες παραλίες που μπορεί να αφήσει τα ρούχα σου? Ο ενταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος για το Βίδο Σπύρος Νεράτζης, κάνοντας τον απολογισμό της πρώτης εβδομάδας, τόνισε πως όλα εξελίσσονται ομαλά, ενώ προσδοκά το επόμενο διάστημα να υπάρξει περαιτέρω κίνηση. Υπάρχει κίνηση. Περιμένουμε ακόμα περισσότερο όμως, γιατί ο κόσμος είχε απομακρυνθεί από το νησί. Δεν υπήρχε η συγκοινωνία, υπήρχαν και κάποιες λειτουργίες άλλες και είχε απομακρυνθεί. Όμως αρχίζει ο κόσμος και τα αγκαλιάζει. Είναι πάρα πολύ θετικό ότι όσοι έχουν έρθει στο Βίδο είναι όλοι ευχαριστημένοι. Δεν έχουν να πούνε κακή κουβέντα, έχουν να πούνε μόνο καλές κουβέντες. Και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Την περασμένη Κυριακή είχε έρθει αρκετός κόσμος, γύρω στα 310 άτομα, και καθημερινά πάει πολύ καλά, όχι όμως όπως περιμένουμε. Δευτέρα και Τετάρτη έχει περισσότερο κόσμο λόγω των απογευμάτων και περιμένουμε τώρα το Σαββατοκύριακο που θα δούμε το δεύτερο Σαββατοκύριακο πόσο κόσμο θα έχει. Τι λόγω των μέτρων προστασίας έχει? Λόγω των μέτρων προστασίας δουλεύει με περίπου το 60%. Όμως δυστυχώς μέχρι τώρα δεν έχει χρειαστεί να πάρει περισσότερους από 45 το δρομολόγιο. Εσείς ως ενταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος έχετε δηλαδή και μια άμεση στο το η αντροφοδότηση που παίρνετε από τους πολίτες. Ποια είναι? Είναι ευχαριστημένοι, τους φαίνεται κάτι καινούριο, σας έχουν πει κάτι? Είναι πάρα πολύ ευχαριστημένοι σε όλα τα κομμάτια, ακόμα ξεκινώντας από το καράβι με τα δρομολόγια, με τη συνέπεια που υπάρχει, με την ευγένεια και με ένα καινούριο καίκι, το παλιό καίκι, αλλά έχουν γίνει πάρα πολλές δουλειές επάνω, μετά με τις παραλίες που είναι προσεγμένες και με το εστιατόριο. Είναι τα βασικά προβλήματα που υπήρχαν όλα αυτά τα χρόνια. Την περασμένη Κυριακή δούλεψε για πρώτη φορά και ο χώρος του πικνίκ. Φέτος κάθισαν παρέες εκεί και φάγανε το φαγητό που είχαν φέρει. Μέχρι τώρα είναι πολύ θετικά τα σχόλια και είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το σύντομο δελτίο ειδήσεων του Start. Αναλυτικά ενημέρωσή σας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 8 με τον Σπύρο Ζηνιάτη. Από το Βαγγέλη Καποδίστρια και τη Χρυσάνθη Μινά. Καλό σας απόγευμα.